μέρος, προκειμένου οι πολίτες να πληροφορηθούν από πρώτο χέρι για το τι ακριβώς έγινε χθες στις συνεδρίες του Eurogroup. Ποια είναι λοιπόν η εκτίμηση της ελληνικής κυβέρνησης? Η ελληνική κυβέρνηση εκτιμά ότι έγινε ένα πολύ σημαντικό βήμα με τη χθεσινή συνεδρίαση του Eurogroup και ότι πλέον κινούνται οι Ευρωπαίοι στην κατεύθυνση μιας συνολικής λύσης. Πλέον δεν συζητούμε μόνο για την Ελλάδα, έχει φύγει από το κάδρο η Ελλάδα, συζητούμε για το σύνολο της Ευρωπαϊκής ζώνης, μετά και την επίθεση των αγορών στην Ιταλία. Αντιλαμβάνονται οι Ευρωπαίοι ότι το θέμα πλέον είναι συστημικό, μιλούμε για συστημική κρίση και για επίθεση στο κοινό νόμισμα, και έχουν καταλήξει στο ότι η λύση πρέπει να βρεθεί το συντομότερο δυνατό. Το θετικό λοιπόν είναι, σύμφωνα με την κυβέρνηση, ότι συζητούμε πλέον για περαιτέρω επιμήκυνση στο χρόνο αποπληρωμής των δανείων που έχει λάβει η Ελλάδα, για μεγαλύτερη μείωση των επιτοκίων, για το πώς θα γίνει βιώσιμο το ελληνικό χρέος, αλλά έχει μπει πλέον και στο τραπέζι η επαναγορά των ομολόγων από τον EFSF, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, με τον όρο μεγαλύτερη ευελιξία, όπως αποτυπώθηκε στο ανακοινωμένο. Το κλίμα, όπως μας το μετέφερε ο κύριος Βενιζέλος στη χθεσινή συνεδρίαση, ήταν βαρύ. Υπήρξαν εντονότατες διαφωνίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, οι οποίες αποτυπώνονται και στο επίσημο ανακοινωθέν για την συμμετοχή των ιδιωτών στο πακέτο διάσωσης της Ελλάδας. Ο κύριος Τρισέ εμένει στη θέση του ότι οτιδήποτε συζητούμε για τη συμμετοχή των ιδιωτών θα μπορούσε να θεωρηθεί πιστωτικό γεγονός, να θεωρηθεί να οδηγήσει. Και έβαλε και τον αστερίσκο του στο ανακοινωθέν του Eurogroup, Σοφία. Ήθελε δηλαδή στο ανακοινωθέν να περιλαμβάνεται αυτή η συγκεκριμένη θέση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ήθελε να αποτυπωθεί η διαφωνία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Από την άλλη πλευρά υπάρχει η Γερμανία, ο κύριος Σόιμπλε, αλλά και η Ολλανδία, όπως παρακολουθήσαμε, οι οποίοι επιμένουν ότι χωρίς την συμμετοχή των ιδιωτών δεν συζητούν για νέο πακέτο βοήθειας προς την Ελλάδα. Και όλα αυτά παραπέμπονται και την Παρασκευή στην έκτακτη σύνοδο κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών, διότι πρέπει να σταλεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Αυτό λοιπόν το οποίο συζητάει η Ελλάδα πλέον, η Ελλάδα συζητάει όλες τις λύσεις. Δεν είναι αντίθετη στη συμμετοχή των ιδιωτών, ωστόσο είναι κάθετα αντίθετη και συμφωνεί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε οτιδήποτε θα μπορούσε να προκαλέσει πιστωτικό γεγονός. Αυτό λοιπόν που είπε ο κύριος Βενιζέλος είναι ότι ο όρος selective default, επιλεκτική χρεοκοπία, που χρησιμοποίησε ο Ολλανδός Υπουργός Οικονομικών, όπως είδαμε, μπορεί να συζητηθεί μόνο εάν δεν προκαλεί πιστωτικό γεγονός και μόνο εάν ληφθούν μέτρα από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, για την χρηματοδότηση, για την ενίσχυση και των ελληνικών τραπεζών, σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αρνείται να λαμβάνει τα ελληνικά ομόλογα ως εγγυήσεις προκειμένου να δανείζει τις τράπεζες. Άρα δύο όρια. Ο πρώτος όρος να μην ενεργοποιηθούν τα CDS, να μην θεωρηθεί πιστωτικό γεγονός, αλλά να ενεργοποιηθούν τα CDS. Και ο δεύτερος όρος να συνεχιστεί ομαλά η χρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών. Να πάμε στο σημείο αυτό, Σοφία, να δούμε πώς ακριβώς αναφέρθηκε σε αυτό το συγκεκριμένο γεγονός ο κ. Βενιζέλος. Η λέξη επιλεκτική χρεοκοπία τρομάζει χωρίς λόγο. Γι' αυτό και χρησιμοποιώ επιμόνως τον αγγλικό όρο selective default. Αυτό δεν είναι ένα πραγματικό γεγονός, δεν είναι χρεοκοπία. Είναι μια αξιολόγηση κρατικών ομολόγων που κάνουν οι τρεις γνωστοί οίκοι αξιολόγησης. Δεν δημιουργεί αυτό από μόνο του μια πραγματικότητα, ούτε ενεργοποιεί τον περιβόητο μηχανισμό των CDS. Εάν εμείς είμαστε ψύχρεμοι, συνετοί και έχουμε σχέδιο και το εφαρμόζουμε, μπορούμε να διαχειριστούμε τα πάντα προς όφελός μας. Τώρα βλέπουμε ότι ο κ. Βενιζέλος Παύλου αναφέρθηκε σε ένα θέμα ταμπού, γιατί τον αναφέρει το Υπουργός Οικονομικών στο θέμα της επιλεκτικής χρεοκοπίας, έτσι, είναι πραγματικά μια